Το λοιπόν, Λάκη, με ρώτησε μια φίλη, θυμάσαι Λάκη που κάναμε εκείνο τα βίντεο για το πώς τι στάδια περνούμε και πώς αντιμετωπίζουμε το χωρισμό από έναν άρκισο, μια ερωτική σχέση με έναν άρκισο. Λοιπόν, Λάκη, μια φίλη μου με ρώτησε και μου ζήτησε να κάνουμε ένα βίντεο, ακούς, σκέψου σοβαρά το βίντεο που θα κάνω, να κάνουμε ένα βίντεο για το πώς αντιμετωπίζουμε τη διακοπή σχέσεων, το no contact με τοξικό γονιό. Ποια είναι τα συναισθήματα που νιώθω? Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις απόφαση να πας no contact με το γονιό σου παρά με έναν γκόμενο ή με μια γκόμενα, παρά με έναν άνδρα ή με μια γυναίκα. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, γιατί οι σχέσεις που έχουμε με τους γονείς μας είναι οι μακροβιότερες σχέσεις που έχουμε στη ζωή μας, γιατί μας έχουν γεννήσει, υιοθετήσει, μεγαλώσει τέλος πάντων οι γονείς μας. Κάποιους τους γέννησαν, κάποιους τους υιοθέτησαν. Και γιατί έχουμε μεγαλώσει μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει ως ύψιστη αρετή το σεβασμό προς τους γονείς. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως ο σεβασμός δεν είναι κάτι που δίνεται μόνο και μόνο επειδή έχεις ένα ρόλο. Ο σεβασμός δίνεται όταν φέρεις αυτό το ρόλο εις πέρας και όταν τιμάς αυτό το ρόλο. Για μένα προσωπικά σεβασμού αξίζουν οι γονεϊκοί γονείς. Οι γονείς που δεν είναι γονεϊκοί, οι μητέρες που δεν είναι μητρικές, οι πατεράδες που δεν είναι πατρικοί, οι τοξικοί γονείς, οι νάρκισσοι γονείς, δεν αξίζουν σεβασμό. Με την έννοια του ότι εάν συνειδητοποιήσουμε μέσα από τη θεραπεία μας κυρίως ότι οι γονείς μας έχουν τοξική επίδραση πάνω μας ή ένας γονιός μας έχει τοξική επίδραση πάνω μας, πρέπει με τη βοήθεια του ψυχολόγου μας να κάνουμε το βήμα να πάμε no contact για να σώσουμε τη ζωή μας, για να σώσουμε τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Ένα κοριτσάκι μου στείλε στο Instagram προχθές ένα μήνυμα και με ρωτούσε, κυρία Θέκλα, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο θεωρητικό και να λες αν γίνεται ένας νάρκισσος να έχει αυτοάνοσα νοσήματα ή να έχει και κατάθλιψη? Λέω, αγάπη μου, αυτό που ρωτάς δεν είναι για θεωρητικό βίντεο, κάτι έχει στο μυαλό σου. Και άνοιξε το κοριτσάκι τη ψυχή του και μου γράψε τι περνάει από τη μάνα της, τι είδους κακοποίηση ψυχική, φοβερή ψυχική κακοποίηση, υποτίμηση, αρνητικότητα, πολύ άσχημα πράγματα, διαφοροποίηση, προτιμά άλλο παιδί από αυτήν. Αλλά η μάνα της, η οποία είναι προφανώς ευάλωτη ναρκισίστρια, κρύφο ναρκισσός, η οποία συμπεριφέρεται έτσι στην κόρη της, αλλά μπροστά στον έξω κόσμο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Επίσης η μάνα της όλη μέρα κλαίγεται στην κόρη της για το ότι δεν περνά καλά στο γάμο της, ότι είναι δυστυχισμένη, ότι έχει αυτοάνος, ότι έχει κατάθλιψη, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Και της λέω, αγάπη μου, περιγράφεις μια εξαιρετικά τοξική και εξαιρετικά ναρκισίστρια μάνα αυτή τη στιγμή. Γιατί της λέω, με ρωτάς αν έχει κάποια σχέση το αυτοάνοσο νόσημα ή η κατάθλιψη με την τοξικότητα? Μου λέει, επειδή κάπου έχω ακούσει, κάπου έχω διαβάσει ότι μόνο οι συνεξαρτώμενοι παθαίνουν κατάθλιψη και αυτοάνοσα νοσήματα. Όχι, κούκλα μου, της λέω. Όχι, αγάπη μου. Παθαίνουν και ενάρκηση. Παθαίνουν και ενάρκηση. Γι' αυτό είμαι εντελώς εναντίον αυτής της βλακώδους ρίσης που κυκλοφορούσε πρόσφατα και το έκανα copy-paste διάφοροι στα social media που έλεγαν ότι το αυτοάνοσο νόσημά σου είναι το παράτσιμό σου, γιατί αντί να βγάλεις τα νεύρα σου πάνω σε άλλους, τα έβγαλες πάνω στον εαυτό σου. Όχι, αγάπες μου. Βεβαίως και οι συνεξαρτώμενοι παθαίνουμε αυτοάνοσα νοσήματα όταν αντί να αντιδρούμε απέναντι στην όποια μορφή κακοποίηση, σκύβουμε το κεφάλι και καταπίνουμε αυτά που δεν θα έπρεπε να καταπίνουμε. Αλλά επίσης και η νάρκηση πολλές φορές τρώγονται με τα σωθικά τους, επειδή έχουν μέσα τους ένα σωρό εσωτερικούς δαίμονες, τους οποίους αντί να τους παραδεχτούν και να δουλέψουν πάνω σε αυτούς, αντιθέτως παραμένουν σε επιφανειακές λύσεις, επιφανειακές συμπεριφορές, εκδραματίζουν καταστάσεις, αλλά δεν επιλύουν το εσωτερικό του ζήτημα, και εσωτερικό ζήτημα που δεν επιλύεται, και ματαιώσεις τις οποίες πολύ συχνά βιώνουν οι νάρκισσοι λόγω του αρρωστημένου τους εγωκεντρισμού, του αρρωστημένου τους εγωισμού,
μπορεί να συνεισφέρουν όλα αυτά στο να πάθει κάποιος αυτοάνοσο νόσημο, όπως επίσης και οι γενετικές προδιαθέσεις. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει αυτοάνοσο παίρνει και παράσημο ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει αυτοάνοσο είναι νάρκισσος. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιος είναι νάρκισσος δεν μπορεί να έχει αυτοάνοσο. Εντάξει. Και κατάθλιψη επίσης παθαίνουν και νάρκισση. Και εδώ θα σας πω κάτι που το έχω πει αρκετές φορές, αλλά ακούστε το και ξανακούστε το, ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε υψηλά ποσοστά κληρονομικότητας για κατάθλιψη, παρόλο που είμαστε χώρες με υψηλή ηλιοφάνεια, γιατί φαίνεται ότι είναι στα γονίδια μας. Υπάρχει πολύ ισχυρός γενετικός παράγων στην εμφάνιση της κατάθλιψης. Γενικά με τις ψυχικές διαταραχές, αυτές τις συνήθεις, όχι τις ψυχωτικές, αυτό που συνήθως παίζει είναι ότι γεννιέται ένα παιδί έχοντας γενετική προδιάθεση, εάν ψυχοπιεστεί να βγάλει, για παράδειγμα, μια χώδη διαταραχή, εάν ψυχοπιεστεί να εμφανίσει μια συναισθηματική διαταραχή, εάν ψυχοπιεστεί να εμφανίσει μια ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ρε παιδί μου, υπάρχει γενετική προδιάθεση και όταν ψυχοπιεστεί ένας άνθρωπος, τότε βγαίνει στην επιφάνεια αυτό για το οποίο έχει γενετική προδιάθεση. Και μπορεί κάποιοι να έχουν τόσο έντονη γενετική προδιάθεση, ώστε ακόμη και η ψυχοποίηση, η φυσιολογική που δέχεται ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας την εφηβεία, να τους προκαλέσει την έναρξη της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη δεν σε κάνει άγιο, ούτε κακό άνθρωπο, ούτε άγιο. Είναι άλλο πράγμα τα θέματα ψυχικής υγείας και άλλο πράγμα ο ναρκισισμός. Γι' αυτό τον λόγο και έχουμε τονίσει, όσοι είσαστε στη συμμετοχή και ακούτε που διαβάζουμε το βιβλίο του Dr. Ramani, που είναι η βίβλος για τον ναρκισισμό, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έχουμε τονίσει ότι συμφωνούμε με αυτό που υποστηρίζει Dr. Ramani, ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να υπάρχει ο ναρκισισμός ως διαταραχή και πρέπει να φύγει από τις διαγνώσεις της διαταραχής και να γίνει να ταξινομηθεί ως ένα στυλ προσωπικότητας. Γιατί δεν πρόκειται για αρρώστια, είναι επιλογή τρόπου ζωής. Είναι ο τεμπέλικος, ο ανήθικος τρόπος ζωής. Λοιπόν, και στο κοριτσάκι αυτό είπα, αγάπη μου, πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να βοηθηθείς, να ενδυναμωθείς, ώστε να μπορέσεις, είναι ενήλικας, ώστε να μπορέσεις να διακόψεις σχέσεις με αυτή την άρκισο μάνα για να μην σε επιφάνει. Αυτή αν έχει αυτοάνοσο και κατάθλιψη, εσύ θα πάρεις πιο σοβαρά πράγματα. Και υπάρχουν μελέτες της ψυχολογίας υγείας, οι οποίες συνδέουν τις ψυχοπιεστικές συνθήκες και με την εμφάνιση και άλλων νοσημάτων, όχι μόνο την εμφάνιση κάποιων ψυχικών διαταραχών, αλλά και την εμφάνιση πιο σωματικών νοσημάτων, όπως είναι ο καρκίνος, η ταυτόνωση, από πούμε προηγουμένως, κλπ. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος έχει γονείς οι οποίοι είναι τοξικοί ή ναρκισσοί, με τη βοήθεια του ψυχολόγου του το εντοπίζει, το αντιμετωπίζει και με τη βοήθεια του ψυχολόγου του παίρνει την απόφαση να διακόψει την επικοινωνία, να πάει no contact. No contact σημαίνει καμία επαφή. Τη σχέση δεν μπορείς ποτέ να τη διακόψεις. Με τους γονείς σου σχέση έχεις και μετά που θα πεθάνουν οι γονείς σου. Πάντα οι γονείς σου είναι εγγεγραμμένοι μέσα στο μυαλό σου. Δεν μπορούμε να διακόψουμε τη σχέση με τους γονείς μας, μπορούμε όμως να διακόψουμε τις επαφές με τους γονείς μας. Να πάμε no contact. Και θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ωριμότητα για να καταλάβει ένας άνθρωπος ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατέψει τη ψυχή του από τις συνεχείς επιδράσεις αρνητικές που έχουν οι επαφές με τους τοξικούς και ναρκισσούς γονείς. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα, μια επίκριση, μια υποκρισία, ένα ψέμα είναι ικανά για να προκαλέσουν συναισθηματική απορρίθμιση, να ξυπνήσουν τα εσωτερικά μας τραύματα και να μας καταστήσουν απορριθμισμένους συναισθηματικά. Όμως, για να μπορέσει κάποιος να πάρει αυτή την απόφαση και για να μπορέσει να την εκτελέσει, χρειάζεται να έχει ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Είναι απαραίτητο. Και να ψυχοεκπαιδεύεται, αλλά να έχει και ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Τι νιώθουμε λοιπόν μετά που θα πάμε no contact με ένα τοξικό ενάρκισσο γονέα ή και με ένα ζευγάρι τοξικών ενάρκισσο γονέων? Από την κλινική μου πείρα, είναι πιο εύκολη η αντιμετώπιση της διακοπής σχέσεων με γονείς, γιατί χρειάζεσαι πολύ περισσότερο χρόνο να πάρεις αυτή την απόφαση. Χρειάζεσαι πολύ περισσότερο χρόνο να κατανοήσεις πόσο σημαντικό είναι να διακόψεις σχέσεις, οπότε την περισσότερη δουλειά την έχεις κάνει μέχρι το σημείο που έχεις πάρει την απόφαση. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως,
είναι κάτι που το κάνουμε με τη βοήθεια ψυχολόγου, δεν το κάνουμε από μόνοι μας κλπ. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν πίσω γυρίσματα. Πολύ συχνά και από την πείρα μου στο γραφείο μπορεί κάποιος να αποφασίσει και να πει εγώ θα πω no contact, θα κόψω κάθε επαφή, μου κάνει κακό να έρχομαι σε επαφή με τους γονείς μου και μετά μπορεί οι γονείς του να προσπαθούν να τον παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα ή ο γονιός του με τον οποίο έχει κόψει επαφή, να τους το αφήνουν μηνύματα, να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, να βάζουν τους υπτάμενους πυθίκους, δηλαδή τους ανθρώπους που τους υποστηρίζουν να μεσολαβήσουν ούτως ώστε να έρθει σε επαφή μαζί τους. Οπότε να γίνεται έτσι μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, η επίκληση στο συναίσθημα σημαίνει να τους λυπηθείς, να σε κάνουν να τους λυπηθείς ή να σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, οπότε να γυρίζεις πίσω. Αλλά όσα πισωγυρίσματα και να έχεις με τέτοιες καταστάσεις, κάθε φορά που πηγαίνεις πίσω, κάθε φορά που θα τρως ξανά τα μούτρα σου, εάν συνεχίζεις την ψυχοθεραπεία σου και είσαι αποφασισμένος να δουλέψεις με τον εαυτό σου, θα αντιλαμβάνεσαι, ξέρεις ότι πονάω το νόμο μουλάκι με αυτό που κάνεις, λοιπόν σας θα πάμε no contact, θα αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ κακό σου κάνει η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Χρειάζεται να κάνουμε και ένα άλλο βίντεο για αυτό το θέμα, σίγουρα δεν μας φτάνει ο χρόνος σήμερα. Φτάνουμε στο σπίτι σε λίγο, δεν μας φτάνει ο χρόνος για να το καλύψουμε. Όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουμε στο κανάλι μας ένα βίντεο που μας έχει στείλει η Ελίζα, ένα θέμα που λέει τι να κάνεις, οδηγός επιβίωσης μετά που πας no contact με τοξικούς γονείς, το οποίο μπορούμε να θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Δεν θα το βάλω απλώς στην περιγραφή, θα το κολλήσω μετά από αυτό το βίντεο. Και επίσης θέλω να πω ότι ουδείς αναντικατάστατος, ακούς Λάκη, ουδείς αναντικατάστατος, ναι, ουδείς αναντικατάστατος, και να σκέφτεστε ότι εάν συνέβαινε κάτι και εγώ έχανα τη ζωή μου, οι γονείς μου θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Οπότε για να μην χάσω τη ζωή μου, θα τους αφήσω να επιβιώσουν μόνοι τους. Και δεν σας κρύβω ότι έχω στο μυαλό μου μια εικόνα πολύ τραγική. Την εικόνα ενός τοξικού γονιού, δεν λέω φίλο, δεν λέω ηλικία, δεν λέω τίποτα γιατί θέλω να προδώσω ταυτότητα. Την εικόνα ενός τοξικού γονιού, ο οποίος έκλαιγε ιστριονικά πάνω από τον τάφο του παιδιού του, το οποίο παιδί του πέθανε από σοβαρή ασθένεια, η οποία πολύ πιθανόν να προκλήθηκε και από την κακοποίηση, την ψυχική, την αδιόρατη που προκαλούσε συνεχώς το παιδί του. Και βλέπεις, παιδί μου, και λες, κοίτα, ας πούμε αυτός ο οποίος ήταν ένας τοξικός και μισός, ένας καρανάρκισσος που παρακαλούσε στο παιδί του να κόψει σχέσεις, που του έλεγε σκέψου το, πήγαινε no contact, να σώσεις τη ζωή σου, την υγεία σου, και αυτός έλεγε όχι, είναι ο γονιός μου, τον λυπάμαι, είναι κρίμα, θα... Πού να κλείσω τον γονιό μου στο ψυχιατρίο, για παράδειγμα, με αναγκαστικό εγκλεισμό, πού να του κάνω, πώς να τον αφήσω μόνον του, πώς να κόψω σχέσεις, έχασε τη ζωή του. Και ο γονιός ήταν εκεί, σενιαρισμένος, σενιαρισμένη, ντυμένος ωραία και τα λοιπά, και έκλαιγε μεγαλοπρεπώς και έπαιρνε ναρκισσιστική παροχή από τους ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω. Και σηκώθηκα και έφυγα από την κηδεία. Είχε χρόνια κουβέντα. Σηκώθηκα και έφυγα και λέω ποτέ ξανά θα επιμένω μέχρι τελικής πτώσεως. Όταν υπάρχει ζήτημα τοξικότητας από γονιό προς το παιδί, το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να κόβει σχέσεις για να σώσει τον εαυτό του. Και οποιαδήποτε κελεύσματα, επικλήσεις στο συναίσθημα κλπ. Κλπ. Να τα αγνοεί και να θωρακίζεται με την ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να αντέχει. Κλείνω με αυτό. Σήμερα είχαμε μια συζήτηση με την Αριστονίκη, η οποία μου είπε ότι μια έρευνα πρόσφατα έχει αποδείξει σε σχέση με τον παλαιό και μοντέρνο εγκέφαλο, ότι λέει, επειδή κυριαρχεί ο παλαιός εγκέφαλος, ο αρχαίος εγκέφαλος, τα αρνητικά καταγράφονται πολύ πιο έντονα μέσα στο μυαλό μας. Και μια αρνητική πράξη για να ξεγραφτεί, πρέπει να γραφτούν στη θέση της 5 θετικές πράξεις. Μια αρνητική κουβέντα για να διαγραφεί, δηλαδή μια υποτιμητική κουβέντα που μας λέει ένας γονιός, κάτι που μας προσβάλλει, που μας κάνει για να διαγραφεί, πρέπει να ακούσουμε 5 θετικές κουβέντες από έναν άνθρωπο
ο οποίος μας μιλάει με αγάπη και κατανόηση. Οπότε έτσι αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα πόσο σημαντικό πράγμα είναι να κόβουμε σχέσεις με αυτούς τους τοξικούς γονείς, οι οποίοι μόνο τοξικές κουβέντες έχουν να λένε, μόνο αρνητικές κουβέντες, μόνο nagging. Αυτά. Σας χαιρετώ. Αυτό που έχω να τονίσω πάντως είναι ότι και από προσωπική πείρα, μετά που το κάνεις για αρκετό χρονικό διάστημα, συνηθίζεις σε αυτό και λες πω, πόσο χαζός ήμουνα παλιότερα και δεν το έκανα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω εδώ πέρα να σας διαβάσω από μια φίλη εδώ στο κανάλι που μου έχει στείλει ένα οδηγό επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή. Γράφει λοιπόν η φίλη, ως προς τον οδηγό επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή, θέλω να ξέρεις, Θέκλα μου, ότι χάρη σε σένα αποκλειστικά το έκανα. Αυτό να γίνει πλήρως κατανοητό. Το κατανοήσαμε. Δεν είναι μόνο χάρη σε μένα, είναι και χάρη στις δικές σου προσπάθειες. Το είχα ξεκινήσει λίγο καιρό πριν με τον πατέρα μου, που πήγα no contact, και το ολοκλήρωσα αυτές τις μέρες με τη μητέρα μου. Δεν ξέρω αν αυτά που θα σου γράψω αφορούν και άλλο κόσμο εκτός από μένα ή έχουν να κάνουν καθαρά με τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Ωστόσο, πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα πλάνο δράσης και συμφωνώ με τη φίλη ότι κάνουμε πράγματα προγραμματισμένα και με πλάνο, με σχέδιο, ούτως ώστε να τα καταφέρουμε. Αν πιστεύεις ότι αφορά και άλλους, με χαρά να το κάνεις vlog και θα σε παρακαλούσα να προσθέσεις τα δικά σου σημεία με τον μοναδικό δικό σου τρόπο, γιατί εγώ είμαι σε καταθλιπτική έξαρση και ενδέχεται να μην έχω ξυμμένη μνήμη για να αναφερθώ σε όλα όσα μας έχεις πει κατά καιρούς μέσα από τα vlog σου. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τον οδηγό επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή όπως τον έχει γράψει η φίλη. Σημείο οδηγού. Πρώτο σημείο. Θεωρώ ότι αναμένεται να φουντώσουν όλη η ενοχοποίηση και το αίσθημα αβοηθησίας. Βλέπε μαθημένη αβοηθησία που νιώθει κάποιος από παιδί. Εννοεί δηλαδή οι φίλοι όταν πάμε no contact συνειδητά με ένα γονιό ή και με τους δύο γονείς, να περιμένουμε ότι θα νιώθουμε ενοχικά και θα νιώθουμε και αβοήθητοι. Το αίσθημα αβοηθησίας, η μαθημένη αβοηθησία, είναι μια συνθήκη συναισθηματική ψυχική για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και αναφέρεται στο σημείο εκείνο στο οποίο νιώθουμε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, αυτό το ότι έχω μια απογοήτευση όσον αφορά στις δικές μου δυνάμεις και στη δική μου δυναμική, την οποία αυτή την απογοήτευση την έχω μάθει, την έχω πάρει από το περιβάλλον μου μέσα από λεκτικά ξεκάθαρα μηνύματα και μέσα από υπονοούμενα τα οποία έχω λάβει από τους υπέροχους γονείς μου, από τους οποίους για να γλιτώσω αναγκάζομαι να πάω no contact, αλλά δυσκολεύομαι πάλι να γλιτώσω γιατί είναι φυτεμένο το λογισμικό μέσα. Στην περίπτωση μου τουλάχιστον, λέει φίλοι, έχω νιώσει πολλές ενοχές, έχουν θεριέψει ενοχές μετά που πήγα no contact. Προτείνω εντατικοποίηση της ψυχοθεραπείας, για παράδειγμα 2 φορές τη βδομάδα ή το δεκαήμερο. Λέει, αν μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο συχνά στο ψυχολόγο αυτό το διάστημα, θα το βοηθήσει. Συμφωνώ και εγώ. Για όποιον δεν δύναται οικονομικά να το υποστηρίξει, προτείνω journaling, δηλαδή εντατικοποίηση ενός ημερολογίου με καταγεγραμμένα τα συναισθήματα. Και ας νιώθει έτσι το άτομο ότι κάπως παρακολουθεί σαν τρίτος την κατάσταση, αλλά και εκτονώνεται. Εγώ που οικονομικά δύναμαι για αυτή την περίοδο να πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στη ψυχολόγο μου, παίρνω και το τετράδιο μαζί μου. Η δίκιο η φίλη μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό να κρατάμε ένα ημερολόγιο. Εγώ έχω εδώ το ημερολόγιο που μου έχει στείλει ο αγαπημένος συνάδελφος και φίλος ο Γιώργος ο Αναγνωστούδης και μπορείτε και εσείς να βρείτε ένα, αν μπορείτε να βρείτε ένα το ίδιο ωραίο να το βρείτε ή ένα παρόμοιο, στο οποίο είναι ωραία να γράφουμε με στυλό. Έχει διαφορά το να γράφει κάποιος με στυλό από το να δακτυλογραφεί. Σαν να συνειδητοποιούμε περισσότερο την διαδικασία η οποία συμβαίνει, σαν να συνειδητοποιούμε περισσότερο αυτά που γράφουμε και μέσα στο ημερολόγιο μας, το οποίο να είναι δικό μας προσωπικό και φυλαγμένο μακριά από το τρελό σκυλό μας, ναι, μέσα στο ημερολόγιο μας
να καταγράφουμε τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας και αυτά που μας τρομάζουν, αυτά που μας τυχιώνουν και αυτά που μας χαροποιούν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να γράψουμε μια μέρα, σήμερα ξύπνησα το πρωί και ένιωθα χαμένη. Έφτιαξα καφέ, κάθισα και άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω γιατί νιώθω χαμένη. Θυμήθηκα ότι βρίσκομαι σε μια δύσκολη συνθήκη επειδή έχω αποφασίσει να πάω no contact με το τάδε πρόσωπο, με τη μητέρα μου ή με τον πατέρα μου και με τους δύο μαζί, και χθες το βράδυ είδα κάποια όνειρα. Γράψτε τα όνειρα στο τετράδι. Αυτά τα όνειρα, για παράδειγμα, δείχνουν πόσο μέσα μου, στο υποσυνείδητό μου, υπάρχουν κάποιοι φόβοι και κάποιες ανησυχίες. Ίσως έχω επηρεαστεί, για παράδειγμα, γιατί στην τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί τους μου είπαν θα πεθάνουμε και δεν θα έρθεις να μας δεις. Έχουν κάνει, για παράδειγμα, επίκληση στο συναίσθημα. Βοηθάει πάρα πολύ να αναγνωρίζουμε τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν οι άνθρωποι με τους οποίους πάμε no contact και να τα καταγράφουμε. Είναι πολύ διαφορετικό να τα σκέφτεσαι στο μυαλό σου, να τα έχεις έτσι έτσι ασαφή, μπλεγμένα, παρά να έχεις μια καταγραφή ότι στην περίπτωση εκείνη που μου είπε αυτό το πράγμα η μάνα μου έκανε επίκληση στο συναίσθημα, προσπαθούσε να μου προκαλέσει ενοχές ούτως ώστε να με κρατήσει κοντά της. Όμως εγώ δεν υποκύπτω στις ενοχές αυτές, δεν υποκύπτω σε αυτή την επίκληση στο συναίσθημα, διώχνω τις ενοχές που νιώθω επειδή θυμάμαι αυτό το περιστατικό και αυτό το περιστατικό και αυτό το περιστατικό που μου έχουν αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι αν συνεχίσω να είμαι σε επαφή μαζί της θα γίνεται η δική μου υγεία χειρότερα, δεν θα βοηθήσει κανέναν κλπ. Όντως το να κρατάμε ημερολόγιο συναισθημάτων, σκέψεων, συλλογισμών και σκεπτικού και ανάλυση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τους οποίους αποφεύγουμε, της συμπεριφοράς που έχουμε βιώσει στο παρελθόν, εννοείται εφόσον τους αποφεύγουμε τώρα, ή ακόμη και ανάλυση της συμπεριφοράς που γίνεται τώρα, γιατί μπορεί να γίνεται μια προσπάθεια hoovering, μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Έλαβα σήμερα ένα μήνυμα, το μήνυμα έγραφε αυτό και αυτό. Βλέποντας το μήνυμα από απόσταση, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το μήνυμα γραφτήκε επίτηδες, ότι αυτό το μήνυμα έχει σκοπό να με κάνει να συγκινηθώ ή να με αγγίξει κάπου που είμαι ευσυγκίνητη ή είμαι ευάλωτη ή ευσυγκίνητος ή ευάλωτος, ώστε να με κάνει να μπω στο φιλότιμο και να συνεχίσω να έχω επικοινωνία κλπ. Βοηθάει πάρα πολύ το να κρατάμε ημερολόγιο. Συμφωνώ με τη φίλη ότι όσοι κάνουμε ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά καλή ιδέα. Αν δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πιο τακτικά, να μην χάνουμε ούτε και μία συνεδρία, γιατί το βλέπω συχνά αυτό το πράγμα. Κάποιος ξεκινάει την ψυχοθεραπεία, κάνει κάποιες αρχικές συνειδητοποιήσεις, παίρνει κάποιο αρχικό θάρρος, αρχίζει να παίρνει αποφάσεις ότι εγώ θα πεμπλακώ και θα πάω no contact και θα ξυγιάνω τη ζωή μου και. Και στην πορεία βάζει σε εφαρμογή αυτές τις αποφάσεις και θεωρεί ότι έχει επιληθεί το πρόβλημα και τελείως δεν χρειάζεται να προσπαθήσει περαιτέρω και αμελεί την ψυχοθεραπεία. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο που χωρίς να το συνειδητοποιήσει ξαναβρίσκεται πάλι μπλεγμένος ή μπλεγμένη μέσα στο φαύλο κύκλο της συνεχούς επανατραυματοποίησης που επιφέρει η επαφή με τοξικούς, αδιάγνωστους, νάρκισσους, κακοποιητικούς γονείς και πρώην. Είναι το ίδιο με το να μπει κάποιος σε μια διαδικασία και να πει πω, πόσο έχω παχύνει, πόσο έχω παραμελήσει τη σωματική μου υγεία και σφρυγιλότητα, πόσο έχω σταματήσει να ασκούμε ή να αθλούμε, οπότε αρχίζω να τρώω υγιεινά και να αθλούμε και το κάνω αυτό για κανένα μήνα, βλέπω μια διαφορά πάνω στο σώμα μου, βλέπω μια διαφορά στη διάθεσή μου, στην υγεία μου και λέω ας ξαπλώσω τώρα στον καναπέ μου, ας σταματήσω να προσπαθώ γιατί έχω φτάσει στο σημείο που θα ήθελα να φτάσω. Τι θα γίνει μετά, άμα σταματήσουμε να προσπαθούμε? Τι θα γίνει? Χωρίς να το καταλάβουμε θα βρεθούμε πάλι στο σημείο 0. Και αυτό έχει να κάνει με σωματικές αλλαγές. Αν πάμε τώρα στο χώρο στον οποίο μιλάμε για ψυχικές αλλαγές,
και αλλαγές συναισθημάτων και συμπεριφοράς που είναι πολύ πιο δύσκολες, ακριβώς τότε χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο το να είμαστε εστιασμένοι στο στόχο μας και στην προσπάθειά μας, και αυτό οπωσδήποτε μπορούμε να το κάνουμε μόνο διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, της προσωπικής προσπάθειας, της συνεχούς, της επαγρύπνησης του προσωπικού πνευματικού αγώνα, αλλά και της τακτικής ψυχοθεραπείας. Ας μην υποτιμούμε τις αδυναμίες μας και ας μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια από τον την ψυχολόγο. Το δεύτερο σημείο του οδηγού είναι εντατικοποίηση φροντίδας εαυτού. Λέει, φίλοι, νομίζω ότι καλούμαστε να κάνουμε μια ολόκληρη διαδικασία reparenting. Ξαναμεγάλωμα θα έλεγα, δηλαδή να μεγαλώσουμε εμείς ξανά τον εαυτό μας ή να γίνουμε εμείς γονείς του εαυτού μας. Γιατί έχει έρθει στην επιφάνεια το παραμελημένο, γονεοποιημένο παιδί. Με πολύ απλές κινήσεις, και λέει, φίλοι, μέσα στην παρέθεση, Θεέ μου πόσο κόπο θέλουν, όπως τακτοποίηση του χώρου, καθημερινό μπάνιο και υγιεινή φροντίδα και υγιεινή και φροντίδα της καθημερινής διατροφής, νιώθουμε καλύτερα. Λέει, φίλοι, οραματίζομαι στην πράξη ότι έχω ένα παιδί στο σπίτι ή ένα κατοικίδιο και πρέπει να το φροντίσω. Προσωπικά, λέει, τώρα που έχω πάει no contact, μαθαίνω τι θα πει αυτοφροντίδα. Μάλιστα, συμφωνώ, είναι απαραίτητο να επιδοθούμε στην αυτοφροντίδα, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να καθαρίζουμε το σπίτι μέσα στο οποίο ζούμε, φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε να μαγειρεύουμε και να τρώμε υγιεινά ή να αγοράζουμε φαγητό και να τρώμε υγιεινά, δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε, να αρχίσουμε να μάθουμε να μαγειρεύουμε για να φροντίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα, να κάνουμε μπάνιο τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το μπάνιο δύο φορές τη μέρα. Κάνουν ντουζ, μπάνιο με ζεστό και ένα λάξκυρο νερό το πρωί για να ξυπνήσουν και να φρεσκαριστούν, και κάνουν μπάνιο με ζεστό νερό το βράδυ για να χαλαρώσουν προτού πάνε για ύπνο. Η διαδικασία του μπάνιου, του ντουζ καλύτερα, θα έλεγα ποιος κάνει μπάνιο τώρα. Κάποιοι ίσως κάνετε μπάνιο, εγώ δεν κάνω. Το να μπεις μέσα στην ντουζιέρα ή μέσα στην μπανιέρα και να τρέξει πάνω σου το νερό, είναι μία διαδικασία η οποία είναι έτσι εξαγνιστική, χαλαρωτική και απελευθερωτική. Θυμάμαι, θα σας πω τώρα, όταν είχα ένα γραφείο στην Οδό Ιφηγενίας, ήταν στη Λευκωσία, ήταν από το 2007 στο 2010 που είχα εκείνο το γραφείο, που είχα γραφείο σε εκείνη την οδό, ότι σχολνούσα αργά, μπορεί να ήταν και 8 και 9 το βράδυ, μετά από μια πολύ μεγάλη μέρα, πήγαινα τα παιδιά στο σχολείο το πρωί, πήγαινα στο γραφείο, έκανα κάποια ραντεβού, σχόλαινα το μεσημέρι, έπαιρνα τα παιδιά από το σχολείο, πηγαίναμε στο σπίτι, τρώγανε τα παιδιά, τακτοποιούνταν λίγο, ξάπλωνα και εγώ κάνα μισάωρο και κατά τις 4 επέστρεφα στο γραφείο και τελείωνα 8, 8, 30, 9 το βράδυ. Αυτό που έκανα όταν σχόλαινα το βράδυ ήταν ότι καθόμουνα και έπλαινα τα ποτήρια στο νεροχύτη, γιατί πρόσφερα νερό ή τσάι ή καφέ στους θεραπευόμενους, και φυσικά έπινε και εγώ νερό, τσάι ή καφέ, ή μάλλον και νερό και τσάι και καφέ, και ήταν πολύ ιαματικό και ψυχικά και συναισθηματικά για μένα το να βάζω τα χέρια μου κάτω από το χλιαρό νερό της βρύσης ή το ζεστό, εξαρτάται από αν ήταν χειμώνας ή καλοκαίρι, και να νιώθω, ένιωθα ότι έτσι όπως το νερό έρεε στα χέρια μου και έφευγε τα σαπούνια από τα ποτήρια και από τα χέρια μου, έτσι έφευγε από πάνω μου και όλη την κούραση για την ψυχική επιβάρυνση της δουλειάς. Κάνει πάρα πολύ καλό το μπάνιο και ψυχικά, όχι μόνο σωματικά και οσφρητικά, αλλά και ψυχικά. Όταν είμαστε σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, όταν νιώθουμε καταθλιπτικά και πεσμένοι, είναι φυσιολογικό να μην νιώθουμε να έχουμε δυνάμεις να κάνουμε μπάνιο. Τότε σπρώχνουμε τον εαυτό μας να κάνουμε μπάνιο και έχουμε μετά ένα καταπληκτικό θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στο τρίτο σημείο του οδηγού επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή. Να περιμένουμε πως είναι πιθανό να έχουμε έξαρση οποιασδήποτε πάθησης και δι' ψυχοσωματικής. Εγώ, λέει, φίλοι, θέλω να τονίσω ότι φούντωσε χωρίς προηγούμενο η κατάθλιψή μου
και όλος περιέργως έβγαλα πολλά σπυράκια στην περιοχή του λαιμού, κάτι που δεν μου έχει ξανασυμβεί. Επίσης το στομάχι μου δυσκολεύεται να πέψει και έτσι το φροντίζω με σουπίτσες. Φυσικά δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο σε όλους και ίσως μου συμβαίνει λόγω κατάθλιψης, οπότε στην αυτή περίπτωση σε παρακαλώ αγνόησέ το. Μπορεί να συμβεί είτε αυτό είτε εντελώς το αντίθετο. Εάν μετά που θα πάμε no contact νιώθουμε ενοχές, όπως είπες στην αρχή, και έχουμε και έξαρση της κατάθλιψης, του άγχους και του φόβου, είναι φυσικό να εμφανιστούν σωματικά συμπτώματα και ψυχοσωματικά και θέματα με το στομάχι. Το στομάχι, λέει, είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος. Όταν λένε ότι το στομάχι είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος, εννοούν ότι όταν δεν νιώθουμε καλά συναισθηματικά, αυτό έχει πάντοτε αντίκτυπο στο στομάχι μας. Εφόσον είμαστε ταλαιπωρημένοι ψυχικά και συναισθηματικά, είναι φυσιολογικό να έχουμε εξάρσεις των οποιοδήποτε παθήσεων μπορεί να έχουμε ή και να μην έχουμε. Λοιπόν, αν τυχόν έχουμε έξαρση αυτών των παθήσεων, επικοινωνούμε με το θεράποντα ιατρό μας και κάνουμε τις θεραπείες μας και αναγνωρίζουμε ότι ναι, τώρα μπορεί να ταλαιπωρούμε, αλλά όταν θα φύγουν αυτά τα συμπτώματα θα είμαι πολύ καλύτερα και θα είμαι και χωρίς τον την τοξικό, τοξικιά μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, το τέταρτο σημείο στον οδηγό επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή της φύλης είναι να ενημερώσουμε ένα έμπιστο άτομο για αυτή την εξέλιξη. Έχω μια γνωστή που έγινε φίλη μου από την ομάδα ψυχοθεραπείας που συμμετέχω και αισθάνθηκα ασφάλεια να την ενημερώσω, υπό την έννοια ότι γνωρίζει την κατάσταση και δεν θα με κρίνει. Αν κάποιος έχει περισσότερους φίλους, ακόμη καλύτερα. Ναι. Σε εκείνα τα πρόσωπα, σε εκείνο το πρόσωπο που νιώθουμε ότι μπορεί να μας κατανοήσει, ότι μπορεί να μας καταλάβει και μπορεί να μας σταθεί ψυχικά και συναισθηματικά, όταν το ενημερώσουμε ότι ξέρεις, έχω αποφασίσει να πάω no contact, το κάνουμε. Δεν πάμε να πούμε ότι πάω no contact στους υπτάμενους πυθίκους των Άρχισσων, ούτε πάμε να πούμε, να ενημερώσουμε ότι πάμε no contact σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ψυχολογική γνώση ή ψυχοεκπαιδευτική κατάρτιση και δεν θα κατανοήσουν αυτή μας την πράξη. Είναι σημαντικό να ενημερώσουμε τους λίγους αυτούς ανθρώπους, τον ένα ή περισσότερους ανθρώπους που έχουμε και είναι πραγματικά κοντά μας και είναι και ψυχικά και συναισθηματικά κοντά μας και βρίσκονται σε ανάλογο επίπεδο ψυχοεκπαιδευτικής γνώσης και κατανόησης. Πέμπτο στοιχείο, διατήρηση με οποιοδήποτε τρόπο φυσικής δραστηριότητας και κοινωνικοποίησης. Εγώ αυτό το κομμάτι το έχω χάσει εντελώς, έχω πάθει πλήρη καθίζηση. Ωστόσο, πηγαίνοντας να πάρω τσιγάρα, μια παραπάνω κουβέντα με την κυρία στο ψηλιακατζίδικο ή να χαϊδέψω ένα σκυλάκι στον δρόμο, διαπίστωσα ότι μου κάνουν πολύ καλό και με κατευνάζουν. Σκέψου να πήγαινες και ένα χιλιόμετρο τη μέρα περπάτη. Σκέψου να πήγαινες και στο σούπερ μάρκετ και να πιένες με δύο ανθρώπους κουβέντα. Όντως βοηθάει πάρα πολύ το να κινούμαστε, η σωματική και η φυσική κίνηση και η κοινωνικοποίηση. Ας είναι και ένα χαμόγελο, ας είναι και μισή κουβέντα. Με τον Λακούλη προχθές το βράδυ πήγαμε περπάτημα και γνωρίσαμε μια κυρία από το χωριό. Δεν την ξέραμε, εκείνη μας ήξερε. Μετά θυμηθήκαμε ότι την έχουμε και φίλοι στο Facebook. Κοίταμε το σκυλάκι της και σταματήσαμε και ανταλλάξαμε 5 κουβέντες για 3 λεπτά. Μου είπε για τη δουλειά της, μου είπε για το σκυλί της, της είπα και εγώ μερικά πράγματα για μένα και όντως την ώρα που περπατούσα να φύγω από εκεί, δηλαδή συναντηθήκαμε στο δρόμο, χαιρετήθηκαν τα σκυλιά φυσικά και πιάσαμε έτσι ψιλοκουβεντούλα, μην φανταστείτε και πολλά πράγματα. Μου είπε η γυναίκα που δουλεύει, της είπα εκεί που δουλεύεις, δουλεύει και μια φίλη μου. Μιλήσαμε λίγο για τα ωράρια της δουλειάς της, μιλήσαμε λίγο για τις συνθήκες, ξέρω εγώ, κάποιες συγκεκριμένες της δουλειάς της, της είπα και εγώ για μένα. Και μετά έφυγα. Και ήμουν έτσι ανάλαφρη. Λέω, αχ, μίλησα με έναν άνθρωπο. Επικοινώνησα με έναν άνθρωπο πρόσωπο με πρόσωπο. Ας μην υποτιμούμε την ανθρώπινη επαφή και δεν είναι ανάγκη να είναι επαφή εις βάθος. Ακόμη και το να κόψεις μια κουβέντα απλή και ανθρώπινη και φυσική, αυτό σε κατευνάζει, όπως γράφει φίλη. Πάμε στο έκτο στοιχείο του οδηγού επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή, πάγωμα κυνήγι ενός στόχου. Καθώς δεν έχω δουλειά εδώ και καιρό, διαπιστώνω πλήρη αδράνεια στην καθημερινή διαδικτυακή μου αναζήτηση εργασίας, σαν να μου πέφτει πολύ βαρύ αυτό το εγχείρημα. Ωστόσο, κάποιος μπορεί να ανακουφιστεί με το να επιδοθεί στο οτιδήποτε, από χόμπι μέχρι διαβίου επιμόρφωση
σε κάποιο αντικείμενο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά μαθήματα δωρεάν. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την περίοδο είναι καλά να πιέζουμε, να σπρώχνουμε λίγο τον εαυτό μας, να κάνουμε τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα κινήσεις και δράσεις που έχουν να κάνουν με το στόχο μας, να μην αφήσουμε να παγώσει ο στόχος και να τον κυνηγήσουμε έστω και ένα μισάωρο, και μετά να δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να κάνει πράγματα τα οποία μας ηρεμούν και μας κατευνάζουν για να περάσουν αυτές οι δύσκολες μέρες. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά και κατανόηση στο να παρακολουθούν κάποια ντοκιμαντέρ, για παράδειγμα. Εγώ για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα παρακολουθούσα true crime documentary, δηλαδή ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρονται σε πραγματικά εγκλήματα. Και το γεγονός ότι ήταν ένα θέμα τόσο ξένο από μένα και με τόσες λεπτομέρειες και ότι έπρεπε να βάλω το μυαλό μου να δουλέψει για να καταλάβω αυτά που περιγράφονται στο ντοκιμαντέρ, αυτά που φαίνονταν και έλεγαν οι άνθρωποι γι' αυτά, αυτά με βοηθούσε να φύγω από τη στενοχώρια μου, να φύγω από αυτό που με απασχολούσε, να φύγω από τη δική μου μιζέρια. Και έβρισκα ότι το ότι έφευγε το μυαλό μου από τις συνεχείς σκέψεις και τις επαναλαμβανόμενες γύρω από ένα ζήτημα που με βάρινε, ότι μου έδινε μια προσωρινή ανακούφιση. Δεν θα είναι όλη μας η ζωή αυτή να καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση και να βλέπουμε ντοκιμαντέρ, να βλέπουμε σειρές ή οτιδήποτε. Αλλά ας δώσουμε και στον εαυτό μας την ευχέρεια και το ok να είμαστε και λίγο νοθροί. Γιατί όχι. Χρειάζεται και λίγη ονοθρότητα και χαλαρότητα για να συνέλθουμε. Σκεφτείτε ότι είναι σαν να κάνεις μια επέμβαση στο σώμα. Μα κάνεις μια επέμβαση στο σώμα, για παράδειγμα, και αφαιρεθεί κάτι άσχημο, ένας όγκος, για παράδειγμα. Θυμάμαι, εγώ έχω ακόμη δύο-τρεις. Είχα το 2015 τρεις-τέσσερις μεγάλους καλοήθεις όγκους πάνω στο κεφάλι. Και είχα πάει στην Πάφο και μου έκανε ο αδερφός μου ογκίδια. Ήταν, ξέρω εγώ, 4-5 εκατοστά διάμετρο, σαν λιπόματα. Και πήγα και μου αφαίρεσε ο αδερφός μου αυτά τα ογκίδια. Δεν ήταν κάτι τραγικό, ούτε η βιοψία δείξε κάτι. Όμως πονούσα το κεφάλι μου, γιατί υπήρχε η τομή, υπήρχαν οι ραφές κλπ. Ήθελα λίγες μέρες μετά να ξεκουραστώ, ήθελα λίγες μέρες να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, να χαλαρώσω λίγο, για να επανέλθω ψυχικά και σωματικά μετά από μια μικροεπέμβαση. Σκεφτείτε μια μεγάλη επέμβαση που κάνει κάποιος. Δεν έχω κάνει ποτέ μεγάλη επέμβαση, γι' αυτό το λέω αυτό. Η μοναδική μεγάλη επέμβαση που έκανα ήταν η αφαίρεση των αμυγδαλών μου, όταν ήμουν 17 ετών, που δεν θυμάμαι και πολλά από τότε. Αλλά εσείς, είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς έχετε κάνει επεμβάσεις μεγαλύτερες, και σκεφτείτε ότι μια επέμβαση θέλει χρόνο για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος και να συνέλθει. Και αυτό το να πάμε no contact με ένα τοξικό ενάρκησο γονιό ή ένα γονιό τοξικό και ενάρκησο και τοξικό, πόσο χρόνο θέλει να συνέλθει κανείς. Άρα ας δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να χαλαρώσουμε λίγο, να μην περιμένουμε ότι θα είμαστε αμέσως full on, γεμάτη ενέργεια, όρεξη και να προχωρούμε. Λοιπόν, το 7, συνεχής διόρθωση του τρόπου που μιλάω στον εαυτό μου. Είναι σχεδόν αστείο. Από εκεί που είχα ενσωματώσει όλη τη βία που δέχτηκα μικρή και έπιανα τον εαυτό μου να μου μιλάει σαν να είμαι σκουπίδι, τώρα κάθε φορά που θέλω να σκεφτώ κάτι μου λέω «Μίλα μου λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ». Τι ωραίο αυτό! Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό να διορθώνουμε συνεχώς τον εαυτό μας στη συζήτηση που κάνουμε τον εαυτό μας, να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας ούτε από μέσα μας να μας μιλάμε άσχημα. Γιατί ορθά, έτσι όπως το έχει πει η φίλη, έχοντας ενσωματώσει όλη την αρνητικότητα, έχοντας βάλει μέσα μας τον εσωτερικό κριτή, όντως μόνοι μας μιλάμε άσχημα στον εαυτό μας, και αυτό έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Οπότε να έχουμε μια επαγρύπνηση και να διορθώνουμε τον εαυτό μας όταν μας μιλάμε. Πρόσεχε! Μίλα μου λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ. Αυτά έχει γράψει η φίλη. Λέει, συγγνώμη για το σεντόνι, ξέρω τον περιορισμένο χρόνο σου, αλλά αν δεν ήταν η ψυχοεκπαίδευση, αλλά ειλικρινά, αν δεν ήταν η ψυχοεκπαίδευση, δεν ξέρω πώς και πότε θα γινόταν αυτή η εξέλιξη. Σου αποστέλω και δύο φωτογραφίες ορόσημο της ημέρας που είπα στους δικούς μου ότι δεν θέλω επαφές και ό,τι χρειαστώ, αν χρειαστώ, θα καλέσω εγώ. Μπορείς να τις μοιραστείς με την κοινότητα, αν κρίνεις. Να προσθέσω ότι επειδή η μητέρα μου έχει κλειδιά για το σπίτι μου, σε περίπτωση ανάγκης τα έχουμε ως δεύτερα, και επειδή εδώ και 15 χρόνια που ζω ερχόταν μόνη χωρίς προειδοποίηση,
Όποτε ήθελε, ναι, μια φορά παλαιότερα ήμουν σε προσωπική στιγμή με τον σύντροφό μου. Σχολιάστε παρακαλώ ελεύθερα, χάρη θα μου κάνετε. Ενημέρωσα τη μητέρα μου ότι αν το ξανακάνει θα αλλάξω αφαλώς την πόρτα. Είμαι που είμαι κακή και αχάριστη κόρη, όπως λέει, ας το υποστηρίξω και λίγο, χαχαχα. Δεν δίνουμε τα κλειδιά μας σε ανθρώπους που δεν θέλουμε να έρχονται ακάλεστοι στο σπίτι μας. Δεν τα δίνουμε. Βρίσκουμε κάπου αλλού να έχουμε ασφαλισμένα τα κλειδιά μας, αλλά όχι σίγουρα σε ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι το έχουν κάνει και στο παρελθόν και θα το ξανακάνουν να έρθουν απρόσκλητοι. Ναι, να αλλάξεις τον αφαλό στην πόρτα. Αφαλός φαντάζομαι είναι εκεί που είναι τα κλειδιά. Άλλαξε το. Σ' αγαπώ, αγαπώ όλη την κοινότητα, διαβάζω όλα τα σχόλια, δεν ξέρω που θα με βγάλει αυτή η εξέλιξη. Επέλεξα όμως να θριαμβεύσω ή να πέσω ταχμαχόμενη και όχι βυθισμένη σε τέλμα. Και μου στέλνει η φίλη μια πολύ ωραία φωτογραφία, στην οποία η ίδια λέει, κρατάει αυτή την ταμπέλα. Δεν θέλω να δείξω το πρόσωπο σου, αγάπη. Δεν θέλω να το δείξω γιατί είσαι σε κατάθλιψη τώρα που γράφεις, μας γράφεις προσωπικά δεδομένα. Δεν θέλω να το δείξω. Αλλά κρατάει αυτή την ταμπέλα και λέει: απαγορεύεται η βία εντός, μέσα μου δηλαδή, και επάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη που έχει μοιραστεί μαζί μας αυτόν τον οδηγό επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή. Καλή δύναμη σε όσους έχουμε μπει στη διαδικασία να εφαρμόσουμε το no contact. Καλή σκέψη και προβληματισμό και δημιουργική σκέψη εύχομαι σε όλους όσοι σκέφτονται και προβληματίζονται αν θα πάνε no contact. Εάν οι γονείς μας είναι τοξικοί και νάρκισσοι και αν κάθε επαφή που έχουμε μαζί μας, μαζί τους μας επανατραυματοποιεί, μας ξυπνάει το σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, λειτουργεί ως ερέθισμα, μας απορριθμίζει συναισθηματικά για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πάνω μας και να θεραπευτούμε επιτέλους από όλα αυτά τα ψυχολογικά και ψυχοσωματικά προβλήματα που κουβαλάμε από την παιδική μας ηλικία. Το no contact είναι η τελευταία λύση. Θες να πάω no contact μαζί σου, βρε? Γιατί τα κάνεις όλα αυτά, βρε? Γιατί αυτός θέλει contact. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καλή δύναμη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και σας χαιρετάκι το σκυλάκι μας. Ναι.